Αγανάκτηση και οικονομικό αδιέξοδο για αρκετούς εργαζόμενους στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, καθώς θα δυνατούν να εξασφαλίσουν μια θέση στο δημοτικό πάρκινγκ και από την άλλη βρίσκονται αντιμέτωποι με μπιλιετάκια για παράνομη στάθμευση πέριξ του αεροδρομίου, αλλά και με αφαίρεση πινακίδων. Εγώ ξεκίνησα να δουλεύω φέτος για τη φετινή σεζόν αρχές του Απρίλη, 7 του μήνα συγκεκριμένα. Και ερχόμενοι εδώ πέρα για να μπω στο δημοτικό πάρκινγκ όπως κάθε χρόνο, μου είπαν ότι οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί και ότι δεν πρόκειται να βάλουν άλλο κόσμο μέσα στο πάρκινγκ. Εννοείται ότι πρέπει να γίνει κάτι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ερχόμαστε να δουλέψουμε και δεν έχουμε πού να αφήσουμε το αυτοκίνητό μας. Μας αναγκάζουν να παρανομούμε και να το αφήνουμε στο δρόμο έξω, γιατί για να μας πάρουν τις πινακίδες και να μας κόψουν κλίση. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι όλα στο βωμό του χρήματος. Έχουμε θέμα διότι και τα ωράριά μας είναι πάρα πολύ πρωί, είτε θα σχολάσουμε αργά και με ρίσκο πολλές φορές όταν δεν βρίσκουμε μέσα στο πάρκινγκ που πλέον δεν έχει, ενώ το πληρώνουμε, με ρίσκο να μας γράψουν και απ' έξω. Το πρόβλημα με το πάρκινγκ είναι ότι δεν έχει άπειρες θέσεις, ούτε μπορούμε να μεγαλώσουμε το χώρο της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Έχουμε δώσει ήδη 500 κάρτες ή έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια που θα μπορούσαμε. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να διεκδικήσουν θέσεις από το ελληνικό δημόσιο, το οποίο διαχειρίζεται το αεροδρόμιο και το οποίο δίπλα από το αεροδρόμιο έχει 300 στρέμματα περίπου. Όπως υποστηρίζουν, για πρώτη φορά στα χρονικά αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με τη στάθμευση από τις αρχές Απριλίου. Συνέπεια να παρκάνουν παράνομα τα οχήματά τους, ενώ άλλοι εξασφαλίζουν θέσεις στάθμευσης αρκετά μέτρα μακριά, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια και με το κίνδυνο τραυματισμού από αδέσποτα τις νυχτερινές ώρες. Απέναντι από τη ΣΕΑΠ, η οποία δεν έχει ούτε φωτισμό, ούτε τίποτα. Εμείς πρέπει να περπατάμε 10 λεπτά για να πάμε εκεί πέρα με τα πόδια. Σχολάμε 12 και 1 και 2 ώρα τη νύχτα ή κάποιοι συνάδελφοι έρχονται τα ξημερώματα και πρέπει να πάμε εκεί μέσα στο μαύρο σκοτάδι που έχει σκυλιά. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Οι υπάλληλοι του αεροδρομίου που θέλουν να έρθουν εδώ για να δουλέψουν, πού θα παρκάρουνε? Δεν υπάρχει κανένας χώρος, τίποτα. Δεν είναι ότι είμαστε, ότι δουλεύουμε σε ένα μαγαζί στο κέντρο του Ηρακλείου και θα κόβουμε βόλτες στα στενά και κάπου θα μπορούμε να παρκάρουμε. Πέρα από τις 500 κάρτες που δόθηκαν στο εργαζόμενο του αεροδρομίου, δεν μπορούν να διατεθούν επιπλέον κάρτες, δηλώνει η πρόεδρος Ζεπανάλ, η οποία παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι δεν δόθηκε επιπλέον χώρος για τα εγγυαζόμενα αυτοκίνητα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να δώσουμε άλλες θέσεις. Όταν είναι καλυμμένες οι 500 από τις 750, δεν είναι βιώσιμο το πάρκινγκ. Κάναμε ένα κανονισμό με τα rental car, δεν έχουμε δώσει περισσότερες θέσεις. Πιστεύω ότι ένα μεγάλο ποσοστό έχει καλυφθεί από συμφωνίες που έχουν γίνει με τουριστικά γραφεία και απλά δεν τις διαθέτουν για τους υπαλλήλους του αεροδρομίου. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ασφαλτόστρωσης στο πρώην Ικάριο γήπεδο, το οποίο διαμορφώνεται για τις ανάγκες προσωρινής στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων αλλά και των εργαζομένων του αεροδρομίου. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, λύνει το 50% του προβλήματος. Δηλαδή, φανταστείτε ότι τα λεωφορεία μπορεί να παρκάρουν και να σταθμεύουν σαν αναμονή στο παλιό Ικάριο γήπεδο. Μπορεί να είναι τα 100 να περιμένουν εκεί, αλλά μπορεί να χρειαστούν την ίδια ώρα να μπουν μέσα 60 τουριστικά λεωφορεία. Καταλαβαίνετε ότι ο χώρος αυτός είναι απαρχαιωμένος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τις εικόνες που είδαμε πέρυσι, επί Σενετάκη και επί Ικάρου, να είναι φρακαρισμένες από τουριστικά λεωφορεία, θα επαναληφθούν και φέτος.